Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα περιπλάνηση στον χώρο της φιλοσοφίας και της θεολογίας μόλις ξεκίνησε. Για μια ώρα περίπου μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, για να συνομιλήσουμε, για να ακούσουμε τις απόψεις σας, για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, μια εκπομπή που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, μέσα σε απλή κατανοητή γλώσσα. Εδώ με τον κύριο Ατζακλή, σταθερά κάθε εβδομάδα προσπαθούμε να μεταδώσουμε, να μεταφέρουμε απλές κατανοητές σκέψεις που έχουν να κάνουν, όπως βλέπετε, και το σημερινό θέμα αρχαία φιλοσοφία και θεολογία και πατερικός κόσμος. Να μιλήσουμε για αρχαία σκέψη, βλέπουμε φιλοσόφους, βλέπουμε τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη να παρελάβουν κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Επίσης, πριν προχωρήσουμε, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες φορές, όποιος θέλει να προβάλλει τις σκέψεις, την εργασία του, ό,τι θέλει, μπορεί να το κάνει μέσα από αυτήν την εκπομπή. Υπάρχουν πολλοί φίλοι που μας ρωτούν, μας λένε ότι θα θέλαμε έτσι να συνεργαστούν με την εκπομπή, να προβάλλουν τις σκέψεις τους, να προβάλλουν κάτι το οποίο έχουν δημιουργήσει. Έτσι λοιπόν, εμείς δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στους φίλους να προβάλλουν τις σκέψεις τους, την εργασία τους, αυτό που θέλουν, είναι βιβλίο, είναι οτιδήποτε, να διαφημιστούν μέσα από αυτήν την εκπομπή, να μάθει ο κόσμος την προσπάθειά τους και εμείς θα είμαστε κοντά τους για να μπορέσουμε να καταδείξουμε και προϊόντα, όπως μας ζητούν πολλοί φίλοι, σε μια χαμηλή τιμή. Και ο σκοπός της εκπομπής είναι να αναβαθμίσει, να αναδείξουμε το πνεύμα, το νου, που είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ανέβει προς το Θεό, αλλά επίσης και να δούμε και προϊόντα της εποχής μας, να συνεργαστούμε και να εξαπλωθεί κι άλλο αυτή η εκπομπή. Επίσης, μπορεί να κερδίσετε και σήμερα, συνεχίζονται οι προσφορές και τα δώρα, πολλά δώρα, εικόνες, βιβλία, βιβλία τα οποία τα βλέπετε, τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει που δίνουν επιπλέον και άλλα πολλά δώρα. Μπορείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα να πάρετε τηλέφωνο, χωρίς να βάζουμε κάτι, ένα ειδικό νούμερο, το απλό τηλέφωνο που γνωρίζετε εδώ κάθε εβδομάδα και να κερδίσετε πολλά δώρα. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον νεοπλατωνισμό, το βλέπετε και όλες φύση και σιωπή στον Πλωτίνο, για την ομοίωση του Θεού, αρχαία φιλοσοφία και πατερική σκέψη, τη σχέση των δύο αυτών κόσμων. Επίσης, βλέπουμε εικόνες από το Μεγάλο Μετέωρο με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Στην πολιτεία του Πλάτωνα, ο Πλάτωνας μας προφητεύει για τον θεάνθρωπο και έχουμε και άλλες πολλές προφητείες που θα πούμε σήμερα. Η ίδια της ψυχής, τι είναι η ψυχή, η ανάσταση των ψυχών μας. Επίσης, να μπορέσουμε να ανεβούμε και να ανέλθουμε στην ωραιότητα, στο κάλος που ενυπάρχει στον ίδιο το Θεό. Ο χρόνος, η αξιοποίηση του χρόνου μας. Ένα βιβλίο που μιλάει για πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και τα οποία θα κριθούμε. Γι' αυτό και η εκπομπή διακηρύττει, διατυμπανίζει ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από καμία κρίση πνευματική, οικονομική, αν δεν συνεργαστούμε, εάν δεν έχουμε δημιουργία, αν δεν έχουμε έργο, αν δεν αφήσουμε έργο κατά τη διάρκεια του επίγειου βίου. Όλα αυτά θα τα δούμε και τέλος, και πάμε στον κύριο Ατζακλή, είναι το θέμα τα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, το τελευταίο από τα 5 βιβλία μου τα οποία έχω συγγράψει. Μπορείτε τώρα να κερδίσετε πολλά δώρα. Επίσης, το Άρτος και Μέλη που συνεργάζεται και βοηθάει αυτή την εκπομπή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μέσα από πολλά προβλήματα, έξοδα, γιατί δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή από αυτήν την εκπομπή, ούτε εγώ και ο Τσακλής, είναι συνοδοιπόρος και ο Τσακλής, γιατρός γενικής ιατρικής. Συνεργαζόμαστε απλά χωρίς να έχουμε κανένα οικονομικό όφελος. Το Άρτος και Μέλη, ένα ζαχαροπλαστή που βρίσκεται στη Νέα Σμήνη, Κράτητος, μας δίνει έτσι κάποια έκπτωση στους φίλους που θα πάνε από εμάς, από αυτή την εκπομπή. Μπορείτε όμως να ρωτήσετε και για την έκπτωση αυτή του ζαχαροπλαστή, που θα το δούμε σε λίγο στο διάλειμμα, έτσι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε και όχι μόνο, και σε εκείνους οι οποίοι σκέπτονται και είναι σκεπτικιστές πάνω στα θέματα αυτά. Εμείς αντικειμενικά και με την δύναμη του Θεού, αν μπορέσουμε, θα πούμε 5 πράγματα για αυτά τα πράγματα που μας απασχολούν. Δηλαδή, αυτά που πει ο κύριος Σουδουράκης, τα θαύματα της Ορθοδοξίας, το τι έχει πει ο Κύριος μέσα στα Ευαγγέλια του, ο νόμος του Θεού, οι βουλές του Θεού που είναι ανεξιχνίαστες μένα, αλλά εκπεφρασμένες στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη,
Και όταν λέμε, κύριε Φουντουλάκη, τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους, τι θέλει ένας πατέρας από τα παιδιά του. Θέλει να είναι ειρηνικά, να είναι καλά, να προοδεύουν ψυχικά και πνευματικά και να βρίσκονται σε αρμονία και σε αγάπη. Αυτά επιθυμεί κάθε γήινος πατέρας για τα παιδιά του. Φανταστείτε λοιπόν τον ουράνιο πατέρα μας ότι αυτά τα θέλει στην ιωστήν δύναμη, δηλαδή περισσότερο, ακόμη περισσότερο από τους γονείς, τους συνηθισμένους, τους οποίους έχουμε κλπ. Βεβαίως, κύριε Τσακλή, όλα αυτά τα πούμε στη σημερινή εκπομπή, αλλά πριν συνεχίσουμε, μας πείτε αμέσως τις σοφές σας σκέψεις για το σημερινό θέμα, στην καινούργια αυτή εκπομπή. Και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά σας. Μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πείτε μας για τα DVD. Ξέρετε, τα DVD τα οποία έχετε δημιουργήσει, όλα αυτά βοηθούν γενικότερα να στηρίξουν αυτά τα DVD, αυτή Φουλάκη, την εκπομπή για να συνεχίσουμε. Ναι. Για να μην αυτά τα DVD είναι πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 12 χρόνια που εκπέμπονται κάθε βράδυ από την Πειραϊκή Εκκλησία. Πάρα πολλοί κόσμος, από ό,τι μου λένε δηλαδή, ακούει την Πειραϊκή Εκκλησία και παρηγορείται από το Λόγο του Θεού, τον οποίο εγώ ελάχιστος αξιώθηκα να διαβάζω. Αξία λοιπόν έχει ο Λόγος του Θεού και όχι το δικό μου διάβασμα που λένε μερικοί διαβάζεις, ας πούμε, κλπ. Αξία έχει αυτό το διαβαζόμενο, αυτό που είναι, εκείνο έχει αξία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σκεφτήκαμε να τα κάνουμε ένα πακέτο όλα αυτά τα DVD και να τα δίνουμε σε τιμές πολύ χαμηλές για ανθρώπους που θέλουν να τα ακούνε σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Και βάζετε και δώρα κιόλας. Μάλιστα, και βάζουμε και δώρα. Βάζετε αρκετά δώρα μέσα. Λίγα να το πράγματα, ό,τι μπορούμε. Στους φίλους, ό,τι μπορούμε για να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Και έχετε γράψει ένα όμορφο βιβλίο, το οποίο ιδεολογικά ταιριάζει με τη δική μου ιδεολογική σκέψη. Είναι το τέταρτο βιβλίο, κύριε Φουντουλάκη. Πείτε μας λίγο, γιατί έχετε ωραία βιβλία πρωτότυπα. Έχετε Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Είμαστε στο ίδιο αντικείμενο. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι έχω γράψει εγώ την Αρχαία Ελλάδα και τον Χριστιανισμό. Εσείς έχετε γράψει Αρχαία Φιλοσοφία και Θεολογία των Πατέρων. Άρα λοιπόν είμαστε στα ίδια. Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Ναι. Έχετε γράψει για το 666. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεριταιριάζαμε, λέμε. Σωστό είναι. Μα σας είπα για το δουν και το ακούσουν και οι φίλοι της εκπομπής. Για να... Εγώ, όταν άκουσα την εκπομπή, σας λέω είναι μια έκπληξη η εκπομπή αυτή. Και θέλησα να σας συναντήσω και όντως έτσι με δεχτήκα. Βεβαίως και με θεάριστο τρόπο τυχαία συναντηθήκαμε και ξεκαθαρίζουμε, κύριε Τσακλή, για να προχωρήσει στο δίνω. Για να πούμε πολλά θέματα. Ναι, βεβαίως. Όπως είναι το θέμα του, το θαύμα του Αγίου Φωτός. Βεβαίως. Αν το έχει ο σκηνοθέτης. Ναι, αν το έχει ο σκηνοθέτης, μπορούμε να. Ίσως λίγο αργότερα να μην τον βιάσουμε τον άνθρωπο και τον. Ναι, ωραία, να το δούμε λίγο, κύριε Τσακλή. Όποτε θέλει και όποτε θέλει. Να το δούμε λιγάκι. Ναι, μας είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι να θέλουν να δείξουν το Άγιο Φως. Γιατί λέει τα μέσα τα κρατικά το έδειξαν ελάχιστα. Ή σχεδόν καθόλου. Είναι ένα θαύμα, διαρκές θαύμα, που γίνεται κάθε Σάββατο το πρωί και βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο. Βεβαίως. Και όταν δεν μπόρεσε ο Πατριάρχης, ο Ορθόδοξος, να μπει, επειδή κατέκτησαν τους Αγίους Τόπους οι Άραβες, τον έβγαλαν απ' έξω σε μια κολόνα και στεκόταν με τα κεριά, κλαμμένος. Και ξαφνικά την ίδια ώρα πάντα που βγαίνει, μεταξύ 10.30 και 11, εσκίστηκε η κολόνα που ήταν εκεί ο Πατριάρχης μας. Και το Άγιο Φως βγήκε από αυτή τη σκισμένη κολόνα. Καλά είναι την άλλη φορά να φέρουμε και μια φωτογραφία με αυτή τη σκισμένη κολόνα. Να το δούμε, κολόνα, να τη δείξουμε. Γιατί την ξέρει ο περισσότερο κόσμο κλπ. Και η πίστη, βλέπετε. Είναι ένα διαρκές θαύμα. Βλέπετε πολλούς ανθρώπους, αν δούμε αναλυτικά αυτό το απόσπασμα που έχουμε και το δούμε και το αναλύσουμε, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τη φλόγα, άλλοι όμως φοβούνται. Ουσιαστικά το ξαναβλέπουμε πάλι. Τη βάζουν και στα γένια του. Στα γένια του, στο πρόσωπό του, πιάνουν τη φλόγα και τα πρώτα λεπτά δεν καίει αυτή η φλόγα. Ναι. Και ειδικά στα μαλλιά, αυτό πρέπει να αρπάξουν αμέσως τα μαλλιά. Είδατε όμως, εδώ πέρα που το πιάνει κιόλας που το βλέπουμε. Είδατε και στο πρόσωπο τώρα που. Τα βάζουν και οι ιερείς κάτω από τα γένια του. Που το δείχνει. Πρέπει να δείξουμε κάποια φωτογραφία, όπως είπατε, στην ερχόμενη εκπομπή. Και αυτό γίνεται μόνο στον Ορθόδοξο ιερέα. Πρέπει να φιλήσουν το χέρι του Ορθόδοξου οι άλλοι πατριάρχες για να πάρουν το Άγιο Φως. Το οποίο ενδιανέμεται σε όλη τη γη, έτσι. Πηγαίνει στην Αυστραλία, πηγαίνει στην Αμερική, με τιμές Προέδρου της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού. Βεβαίως. Αλλά και ρωτάει ένα φίλο. Ναι, κύριε Τσακλή, ρωτάει ένα φίλο στην Ορθοδοξία. Λίγο να ξεκινήσουμε από την αρχή. Με απλή κατανοητή γλώσσα. Καλά ρωτάει. Ρωτάει. Όπως μιλάμε εδώ κάθε εβδομάδα μέσα στην αγαπημένη μας εκπομπή. Να το απαντήσουμε πολύ ευχαριστώ. Τι είναι λοιπόν Ορθοδοξία, ρωτάει. Ορθοδοξία είναι η παλαιά. Η αρχαία εκκλησία των Αποστόλων. Δηλαδή, η Ορθοδοξία διατηρεί όλα τα λείψανα όλων των Αγίων και των Αποστόλων που πέρασαν διαχρονικά από κοντά της. Είναι η κυβωτός, η νέα κυβωτός της Διαθήκης που έχει μέσα της. Όλα τα μεγάλα συγγράμματα, όλες τις συνόδους,
όλα τα αντικείμενα. Έχει ακόμα και τη λόγχη που λόγχησε από τον Χριστό και το Σταυρό του Χριστού. Έχουμε κομμάτια από το Σταυρό του Χριστού, μην το ξεχνάτε. Καμία άλλη ομολογία, ας το πούμε έτσι, που δεν παραδεχόμαστε μέσα ότι υπάρχει άλλη εκκλησία. Η μία εκκλησία είναι αυτή του Χριστού, τελειώσαμε, η δικιά μας. Οι άλλες είναι, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Είναι δημιουργήματα. Δημιουργήματα ανθρώπινα κλπ. Άμα θέλουν, ναι, να έρθουν σε εμάς εδώ στην Ορθόδοξη. Και θα γίνει αυτό, κύριε Φουντουλάκη, διότι έχει προφητευτεί ότι ο τελευταίος Πάπας της Ρώμης θα λέγεται και αυτός Πέτρος. Αν ακούσετε τη λέξη Πέτρος, να ξέρετε. Και οι Γερμανοί θα γίνουν πρώτοι Ορθόδοξοι στην Ευρώπη. Διότι τώρα η Ευρώπη πρόκειται να διαλυθεί κατά τα φαινόμενα. Οπότε τι κρατάει πια, κρατάει η Ορθοδοξία, κρατάει η Ρωσία, κρατάει η Ελλάδα. Θα γίνουμε οι δάσκαλοι της ανθρωπότητας για μία ακόμη φορά. Πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι για αυτό το μεγάλο έργο. Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Η ανθρωπότητα δεν έχει άλλες. Έχει ξοδέψει όλα της τα εφόδια για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό, να γίνει κάτι καλό. Το τελευταίο της εφόδια και το τελευταίο στίγμα είναι η Ορθοδοξία. Γι' αυτό είναι, λοιπόν, λέμε. Βεβαίως, και Τσακλής, σας ακούμε. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να συνειδητοποιηθούμε και να δούμε το θησαυρό της Ορθοδοξίας που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι και όσοι είναι Ορθόδοξοι, εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος, κάτω στη Συρία υπάρχουν Ορθόδοξοι και παντού, να καταλάβουμε τη δύναμη αυτής της αρχαίας και ακαινοτομή του Εκκλησίας, της μίας καθολικής και αποστολικής. Όταν λέμε καθολικής, δεν το λέμε με κάπα κεφαλαίο, που σημαίνει διαφορετική Εκκλησία, αλλά επιθετικό προσδιορισμό. Γιατί ένας μου λέει καθολική, να είναι ο Πάπας. Δεν είναι ο Πάπας καθολική Εκκλησία. Εμείς είμαστε η καθολική και ορθόδοξη Εκκλησία και αποστολική. Οι άλλοι λένε είμαστε ευαγγελικοί. Τι ευαγγελικοί? Δεν υπάρχουν ευαγγελικοί, υπάρχουν ευαγγελιστές. Θα αλλάζουμε τα ονόματα τώρα για να παίρνουν τοπονύμια ο καθένας όπως θέλει και να κάνει το μαγαζί του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το μέγα θαύμα που είναι η συνέχεια του θαύματος που έγινε από τον άγγελο ακόμα που βγήκε λάμψη μεγάλη από τον τάφο του Χριστού, η ίδια λάμψη αυτή βγαίνει κάθε Σάββατο για να δείχνει ότι πραγματικά αυτός ήταν ο Χριστός, αυτός είναι ο τάφος του και μένει εις τους αιώνας κενός, αλλά βγάζει από μέσα το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως. Το οποίο δεν είναι κτιστό στην αρχή. Εξάλλου, η Ορθοδοξία είναι η εξαποκαλύψεως αλήθεια. Δεν είναι δημιούργημα ανθρώπων. Δεν είναι δημιούργημα ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αν δούμε πολλές άλλες θρησκείες, θα δούμε να έχουν πάρει από την Ορθοδοξία από αλλού και να έχουν κάνει ένα κράμα ιδεολογίας, ιδεών κτλ. Το ξεκαθαρίζουμε. Την Πεντηκοστή κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και φώτισε την Εκκλησία. Και μίλησαν γλώσσες. Έγιναν άγιοι, έγιναν θεηγόροι οι πατέρες εκεί, οι ψαράδες μετετράπησαν σε καθηγητές, οι οποίοι τα βάλαν με πατριάρχες, όχι με πατριάρχες, τα βάλαν με τους αιρετικούς, τα βάλαν με τους αξιωματούχους, τα βάλαν με τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Αυτοί οι ξυπόλυτοι άνθρωποι, οι αγράμματοι άνθρωποι, έχει ο Ηλίας Μινιάτης μια ωραία παρακοπή εκεί πέρα που λέει για αυτά τα πράγματα και λέει, μα πού πάτε, λέει, 12 άνθρωποι, λέει, έχετε λεφτά? Λέει, όχι, λέει, δεν έχουμε τίποτα. Τα λεφτά δεν τα έχουμε, λέει, και μάλιστα αυτά που είχαμε, λέει, κάτι οικόπεδα και κάτι σπίτια τα πουλήσαμε, λέει, και ήρθαμε εδώ. Λέει, έχετε γλώσσα ρητορική για να διαδώσετε τον χριστιανισμό? Ούτε, λέει, γλώσσα δεν έχουμε, λέει. Δεν ξέρω, είμαστε αμαθείς, λέει. Λέει, έχετε πειθό, έχετε. Τι έχετε, τέλος πάντων, λεφτά δεν έχετε, πειθό δεν έχετε. Γλώσσα μεγάλη έτσι και ρητορική δεν έχετε. Πώς θα διαδώσετε τον χριστιανισμό? Λέει, κοιτάξτε, δεν έχουμε τίποτα από αυτά εμείς, αλλά έχουμε τον Χριστό μαζί μας. Αυτός θα διαδώσει τον χριστιανισμό μέσα από εμάς. Δηλαδή, αυτό ήταν όλο το σχέδιο το θεϊκό. Αυτοί οι 12 να είναι φερέφωνα κατά κάποιο τρόπο του Θεού, ο οποίος Θεός τους έλεγε τι θα κάνουν κάθε φορά. Είδατε που βλέπανε τους αγγέλους, που είδε τον άγγελο ο Πέτρος και λέει, του λέει του Πέτρο, φύγε, βγαίνει από τη φυλακή και πήγαινε να κηρύξεις κατευθείαν. Ο Πέτρος σου λέει μετά τη φυλακή, τώρα θα με σταυρώσουν, ας πούμε. Ενώ ο άγγελος του είπε, πήγαινε να κηρύξεις, δεν σου κάνουν τίποτα. Και πήγε και κήρυξε, και τότε ο Γαμαλιήλ που άκουσε τον Πέτρο λέει, κοιτάξτε, λέει, μην τους κυνηγάτε αυτούς τους ανθρώπους, να σας πω γιατί. Αν δεν είναι από το Θεό, θα ξεφουσκώσει το πράγμα. Θα τους σκοτώσουν όπως σκοτώσαν το Θευδά και μερικούς άλλους επαναστάτες. Αν όμως, λέει, προσέχτε, αν όμως είναι από το Θεό αυτά τα πράγματα που λένε αυτοί, δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα. Και έτσι έκοψε τη φορά των Φαρισαίων, αλλιώς θα σταυρώναν και τον Πέτρο. Ο Γαμαλιήλ ήταν αυτός, ο οποίος ήταν καθηγητής του Παύλου. Ναι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός από πολλές περιπτώσεις τους σώζει δια θαυμάτων, τους 12 αυτούς ψαράδες και ψαρεύουν στο δίχτυ τους όπως τους είχε προφητεύσει όλη την ανθρωπότητα. Διότι όλη η ανθρωπότητα από τους ψαράδες ξεκίνησε. Από τον Χριστό και μετά τους ψαράδες. Είναι μέγα το θαύμα αυτό. 12 αγράμματοι ψαράδες να γίνουν θεηγόροι της ανθρωπότητας. Βεβαίως. Μέγιστο θαύμα. Να σας δίνω αμέσως το λόγο και να δούμε
για τις σχέσεις αρχαίας φιλοσοφίας και πατρικής ολογής. Δύο λόγια αυτά να που γράφεται. Ναι, και στο αρχαίο χριστιανισμός. Επίσης, μπορείτε τώρα να τηλεφωνήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επαναλαμβάνω τις προσφορές, τα δώρα της σημερινής καινούργιας αυτής εκπομπής. Κερδίστε δωρεάν βιβλία. Παράλληλα, βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία εγώ έχω γράψει. Είναι μια έρευνα πολλών ετών. Καθώς είμαι καθηγητής θεολογίας φιλοσοφίας, η έννοια του χρόνου, φύσικες οι οποίες στον Πλωτίνο. Γιατί είστε ακόμα σε λίγο στον Πλωτίνο, διότι ο Πλωτίνος, όπως και ο Πλάτωνας, είπαν ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να ομοιάσει με τον Θεό μέσα από τις αρετές. Μάλιστα στον Πλωτίνο, όπου τον αναλύω, παρουσιάζω και αναλύσεις των Ενεάδων, που είναι έξι ομάδες των εννέα πραγματιών, όπου εκεί έχει 54 δοκίμια ουσιαστικά και στο βιβλίο αυτό, και εκεί παρουσιάζω λοιπόν τις σχέσεις της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Πλάτωνας, Αριστοτέλης, μίλησαν για τις αρετές, για τις αξίες της ζωής, μίλησαν για το σκοπό της ζωής του ανθρώπου, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Η ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, ακούμε πολλά πράγματα για την ιστορία, όλα αυτά ξεκαθαρίζονται. Συνεχίζουμε τις προσφορές. Ο κύριος Ατσακλής έχει δημιουργήσει DVD με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Δίνει δώρα, έχει πολύ όμορφα βιβλία και ο κύριος Ατσακλής. Δώρα δίνει στην εκπομπή. Επίσης, το αρτοσαραπλαστείο Άρτος και Μέλη, που αυτό βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, κάνει έκπτωση στους φίλους της εκπομπής. Εμείς αναζητούμε και άλλους ανθρώπους και να συνεργαστούν, να αναδείξουμε καταστήματα και άλλα πράγματα, να στείλουμε την κάμερα της εκπομπής παντού, να δείξουμε χαμηλά προϊόντα και τέλος μπορείτε να προβάλλετε αυτό που σκέφτεστε, αυτό που θέλετε να δείξουν, αυτό που θέλετε να το δουν όλοι οι άλλοι φίλοι της εκπομπής. Θέλετε κάτι να δείξουμε, να παρουσιάσουμε, κυρία Τσακλή, μια εκπομπή. Ναι. Πολλές φορές έχει ένα μεγάλο κόστος, κύριε Τσακλή, όπως τα ξέρετε. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε, μαχόμαστε μόνο και μόνο να μεταδώσουμε ιδέες κτλ. Πείτε μας λίγο, γιατί ρωτάει και ένας φίλος, γιατί έχουμε βάλει αυτόν τον τίτλο και έχετε γράψει, ρωτάει για το βιβλίο σας Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Λέει πώς συνδέεται η Αρχαία Ελλάδα, ρωτάει ένας φίλος στη στιγμή, με ενημερώνει τηλεφωνικό κέντρο. Πώς συνδέεται η Αρχαία Ελλάδα και ο Χριστιανισμός, κύριε Τσακλή? Εάν προσέξουμε καλά και σοβαρά, θα δούμε ότι όλοι οι μεγάλοι της αρχαιότητος, ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης, ο Πυθαγόρας, Πυθαγόρας. Ναι, μιλάνε για την προσδοκία των εθνών. Λένε ότι επειδή εμείς σαν άνθρωποι φτάσαμε στα όρια μας και δεν μπορούμε να νικήσουμε το θάνατο, θα πρέπει να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος, ουράνιος άνθρωπος, ο οποίος να μας διδάξει πώς θα νικήσουμε και αυτόν το θάνατο. Όπως ο Χριστός βέβαια εχτύπησε το θάνατο και θάνατος πλέον δεν υπάρχει υπό την έννοια την πνευματική, διότι ο άνθρωπος ανασταίνεται, έχουμε την ανάσταση των νεκρών. Αυτοί όμως δεν είχαν αυτές τις αντιλήψεις τότε και θέλαν να τις αποκτήσουν. Τις διαισθανόντουσαν όμως ότι ο Θεός δεν θα αφήσει το πλάσμα του έτσι, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν θα το αφήσει στη μοίρα του, αλλά θα το περιθάλψει, θα το φροντίσει, θα τον ουθετήσει. Και πράγματι έγινε η ενσάρκωση του θεϊκού προσώπου, του ενός της Αγίας Τριάδος, του Υιού του Θεού, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και ήρθε και μας είπε αυτά που δεν είχαν ποτέ υποθεί προηγουμένως. Βέβαια, μερικοί λένε ότι υπάρχει μια παράλληλη κατάσταση με τους φιλόσοφους, ότι είπανε και αυτοί βέβαια το αγαπάτε αλλήλους, και αυτοί είπανε, ναι βεβαίως, και αυτοί είπανε πολλά πράγματα και ήτανε σοφοί σοφότατοι, σοφισμένοι από το Θεό άνθρωποι, όμως δεν είχαν τη δύναμη να αναστήσουν όπως ανάστησε ο Χριστός τους ανθρώπους αυτούς, τις τρεις αναστάσεις, τον Λάζαρο, την Αΐν, το παιδί που είχε την Αΐν, την άλλη την κοπελίτσα που ανάστησε κλπ. Αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Όταν ήρθε λοιπόν ο ίδιος ο δημιουργός του σύμπαντος του κόσμου, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, διότι στην Αγία Γραφή να ξέρετε ότι υπάρχει στον Μωυσή, στη Γένεση αρχικά, μία φράση που ήταν ενιγματική και ανεξήγητη για τον αρχαίο κόσμο, που λέει «ποιήσομεν άνθρωπον». Ναι. Αφού ο Θεός ήταν ένας, όπως τον ήξεραν οι αρχαίοι Εβραίοι και οι Λατίνοι και όλοι οι άλλοι και οι αρχαίοι Έλληνες, πώς μιλάει στον εαυτό του στον πληθυντικό «ποιήσομεν άνθρωπον», πώς χρησιμοποιεί αυτό το πληθυντικό? Ναι. Αυτός ο πληθυντικός λοιπόν είχε μεγάλο νόημα, διότι ήρθε ο Χριστός και μας αποκάλυψε ότι δεν είναι ένα το πρόσωπο της θεότητος, αλλά τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ένας Θεός, μία πίστη, μία αγάπη, μία δύναμη. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Αυτό το μυστήριο λοιπόν ελήφθη υπό την διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όταν μας είπε ότι τρία πράγματα
θα βαφτίζεται. Είδατε, όταν βγήκε από το Ιππερό και αναστήθηκε, πήγε και τους είπε, τον πρώτο λόγο που του είπε ήταν ειρήνη μην. Ειρήνη μην, του είπε, και σηκώσε το χέρι του, γιατί αυτοί είχαν πάρα πολύ κουραστεί ψυχολογικά και ήταν φοβισμένοι. Είχαν χάσει την ειρήνη του, δηλαδή, την προσωπική του ειρήνη. Ήταν μανταλωμένοι μέσα σε αυτό το. Ο Χριστός όταν μπήκε μέσα από τα μάνταλα και μέσα από την πόρτα, η πρώτη του λέξη ήταν ειρήνη μην. Και κατόπιν τους λέει, θα σας δοθεί, τους φύσηξε στο πρόσωπο και τους έδωσε εξουσία να βαφτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και να συγχωρούν αμαρτίες όσων κρατείται και κράτηται. Γι' αυτό είναι απαραίτητο το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι εκεί γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Κρατούνται ή αφήνονται οι αμαρτίες. Είναι σοβαρά πράγματα και μεγάλα πράγματα αυτά που έγιναν. Ναι. Φαντάζεστε τη χαρά που ένιωσαν όταν είδαν αναστημένο το Χριστό. Όταν είδαν κλειστές αυτές τις πληγές που είχε. Όταν είδαν ότι ήταν σε μια κατάσταση υπέροχης υγείας κλπ. Τι χαρά μεγάλη πήραν αυτοί οι άνθρωποι. Και από τότε άρχισαν να γίνονται οι ηρωικοί Απόστολοι που ξέρουμε. Οι οποίοι πήγαιναν παντού και μιλάγαν παντού, τους έκλειναν φυλακή, έβγαιναν έξω χαρούμενοι, τους έδερναν και χαιρόντουσαν. Γιατί είχαν δίνει τον αναστημένο Χριστό. Αλλά τον αναστημένο Χριστό, αγαπητοί φίλοι, τον είδε και ο Θωμάς, που θα πούμε λίγο παρακάτω εδώ. Ναι, στο δεύτερο μέρος. Αλλά τον αναστημένο Χριστό πρέπει να τον δούμε και εμείς, μέσα στην ψυχή μας. Να τον δούμε και εμείς. Εάν δεν τον δούμε και εμείς τον αναστημένο Χριστό μέσα στην ψυχή μας, δεν θα πάρουμε αυτό το θάρρος που πήραν οι Απόστολοι. Και δεν χρειάζεται να τον δούμε με τα μάτια μας. Χρειάζεται να τον δούμε με την ψυχή μας. Γιατί και η ψυχή μας έχει έναν καθρέφτη που βλέπει. Αυτόν λοιπόν τον καθρέφτη, αν τον έχουμε καθαρό, θα τον δούμε τον Χριστό εκεί σχηματισμένο. Είδατε, του λέει ο Απόστολος Παύλος, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Ως ενεσόπτρο, λέει, ως σαν καθρέφτη βλέπουμε τα πράγματα τώρα. Αλλά θα έρθει η στιγμή και θα τα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάποτε, να αξιωθούμε όλοι, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε τον Χριστό όπως είναι ακριβώς. Πρόσωπο, όπως βλέπω τον κύριο Φουντουλάκη και με βλέπει αυτός. Όπως βλέπετε εσείς από την τηλεόραση τώρα τα πρόσωπά μας. Ναι, βλέπουμε και την εικόνα του Χριστού τώρα. Και έτσι θα δούμε τον Χριστό. Το Χριστό. Όπως την εικόνα αυτή του Χριστού εκεί, έτσι θα δούμε και τον Χριστό εμείς. Ναι, λοιπόν. Αυτό βλέπουμε την εικόνα του Χριστού, ναι. Αυτή θα είναι η χαρά μας η μεγάλη δηλαδή. Να δούμε τον Χριστό πρόσωπο προς πρόσωπο. Αν αξιωθούμε βέβαια και αν είμαστε του Χριστού άνθρωποι και αν είμαστε του καλού, με τη μεριά του καλού. Αν είμαστε πονηροί άνθρωποι, παγαπώντες, κλέφτες, ληστές και θέλουμε το όλο το χρήμα εμείς και όλα τα καλά εμείς και οι άλλοι να μην έχουν τίποτα. Μα εξάλλου μιλήσαμε για την κρίση συνότητα ούτε και Χριστό θα δούμε, ούτε τίποτα. Η φιλοσοφία που υμνούμε εδώ κάθε εβδομάδα, που θεωρούμε ότι η φιλοσοφία μπορεί να μας βοηθήσει να γυρίσουμε στις ρίζες μας, είπε ότι το κακό είναι η απουσία του καλού. Όπου δεν υπάρχει καλό, όπου δεν υπάρχει τάξη, όπου δεν υπάρχει αρμονία, αυτά που λέει και ο Πλοτίνος, ναι, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος, που έδρασε το 204 μετά Χριστό και το παρουσιάζω στο έργο μου Φύσκες, το καλό, ο κύριε Φουντουκάκη, να συμπληρώσουμε λίγα, ναι, παρακαλώ, κύριε. Όπου το καλό δεν είναι δραστήριο και αδρανή, εκεί δίνει, τη δίνει πάσα, δίνει το δρόμο για να περάσει το κακό. Γι' αυτό πρέπει να εμποδίζουμε το κακό όσο μπορούμε. Να μην του δίνουμε τρόπο να περνάει και να γίνεται το κακό. Να μην αδρανεί το καλό δηλαδή. Αν όλοι οι άνθρωποι του καλού κάθονται και κοιμώνται, τότε το κακό θα είναι δραστήριο και θα δρά. Θα είναι εξύπνιο και θα κάνει τις σκανδαλιές του και θα κάνει το κακό που κάνει. Λοιπόν, εμείς από εδώ μία ψυχή προσπαθούμε να συνεφέρουμε, να γίνονται. Οι εκπομπές αυτές αξίζει να γίνονται και μόνο για μία ψυχή. Έτσι. Δεν θα σώσουμε όλη την ανθρωπότητα, δεν θα σώσουμε όλη την Ελλάδα. Δεν φιλοδοξούμε τέτοια πράγματα. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι να δουλέψουν για να γίνει αυτό. Εμείς έχουμε πολύ μικρές δυνάμεις. Να ερευνήσει, κοιτάξτε, εγώ είμαι. Θα έπρεπε. Βεβαίως, κύριε Τζακλή, είμαι της άποψης ότι αυτό που λέει και αυτό που λέει και η φιλοσοφία γενικότερα και οι μεγάλοι φιλόσοφοι, σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε το νου μας να σκεφτούμε. Αυτό είναι ο σκοπός της εκπομπής, να ερευνήσουμε αυτό που λέγατε και νωρίτερα. Ναι. Και να φέρουμε και ανθρώπους καινούριους οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αυτό το έργο πιο καλό και από το δικό μας, διότι θα αλλάξουν τα πράγματα σε λίγο και θα δούμε άλλα πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε. Θα δούμε οι εχθροί της Ορθοδοξίας, συγγνώμη, οι εχθροί της Ορθοδοξίας να χάνονται, να χάνουν τα υποστηλώματά τους. Και αυτά τα κρυμμένα, το Βυζάντιο ολόκληρο που είναι τόσο συκοφαντημένο, θα το δούμε να ξανά ανεβαίνει. Οι Ορθόδοξοι λαοί θα πάρουν και πάλι τις πρώτες θέσεις στον κόσμο. Διότι τους αξίζουν, τους ανήκουν, τους αξίζουν. Είναι η αλήθεια, είναι οι αληθινοί άνθρωποι αυτοί. Το Βυζάντιο, κύριε Φουντουλάκη, όπως καλώς ξέρετε, επί 12 ολόκληρους αιώνες, 11 αιώνες, έτσι, 11 με 12 αιώνες,
Από το 300 που το δημιούργησε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Ισαπόστολος, Μέγας Άγιος της Εκκλησίας ο Κωνσταντίνος, και γι' αυτό και τον χτυπάνε πολύ αιρετικοί το Μέγα Κωνσταντίνο. Από το 300 μέχρι το 1454 υπήρχε το Βυζάντιο. Έστω λαβωμένο στα τελευταία του χρόνια, αλλά και πάρα πολύ λαμπρό στην περίοδο αυτή. Ποια άλλη αυτοκρατορία κράτησε 1100 χρόνια? Ποια άλλη αυτοκρατορία? Καμία αυτοκρατορία. Καμία αυτοκρατορία. Ναι. Και η Αμερική τώρα είναι λίγα χρόνια που είναι. Να, 30 χρόνια. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα. Η Αγγλία κράτησε 200. Ναι. Οι Ρωμαίοι κρατήσανε 300. Για να ξέρουν και οι φίλοι τι θα δουν στο δεύτερο μέρος. Και ο Αλέξανδρος 150 με 200 χρόνια. Θέλετε να πείτε και κάποια ιστορία, νομίζω, μας πει στο δεύτερο μέρος. Γιατί λέτε ωραίες ιστορίες εδώ. Α, οι φίλοι τις αγαπούν αυτές τις ιστορίες. Ιστορίες που γίνουν μέσα από τη ζωή. Κατακλείζεται και σήμερα το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι. Λένε πολλοί φίλοι τώρα από ό,τι με ενημερώνουν. Να πούμε ιστορίες, βεβαίως. Επειδή έχουν συνηθίσει τις ωραίες σας ιστορίες. Να σας πω μια ιστορία με το γερμανικό νεκροταφείο. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. Να μην την πούμε κύριοι, τώρα. Όχι, περνάμε στο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι. Να τη θυμηθούμε να την πούμε. Βεβαίως, σημειώστε το κάπου. Αν θέλετε, μπορείτε αυτή τη στιγμή να τηλεφωνήσετε. Και χωρίς να στείλετε κάποιο μήνυμα πολλές φορές, που πολλές φορές βλέπουμε σε κάποιες εκπομπές, εμείς εδώ απλά στο συνηθισμένο αυτό νούμερο να ρωτήσετε για τα δώρα της εκπομπής, για τα βιβλία, για τις σκέψεις σας που μπορούμε να προβάλλουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο δεύτερο μέρος και σήμερα είμαστε κοντά σας. Μιλάμε για φιλοσοφία, για θεολογίας. Ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης μίλησαν για τον ένα Θεό, μίλησαν για το αγαθό, μίλησε και ο Πλοτίνος, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος που ασχολήθηκα κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής. Σε όλα αυτά τα έργα μιλάω για φιλοσοφία, μιλάω για την ψυχή του ανθρώπου, για τις σχέσεις σώματος και ψυχής, για τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και θα κριτούμε για ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια του επίγειου βίου. Ο φιλόσοφος ο Πλοτίνος, που έδρασε μετά στον αιώνα, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι έδρασαν πρόχριστο αιώνα, αναφέρει ο μαθητής του Πορφύριος ότι έφτασε σε έκσταση, σε κάθαρση της ψυχής. Το ζητούμενο της εποχής μας είναι η ηρεμία της ψυχής, είναι η κάθαρση, είναι η καθαρότητα. Τι πρέπει να κάνουμε για να καθαριστούμε, να ηρεμήσουμε λιγάκι? Υπάρχουν παντού ψυχικά νοσήματα, προβλήματα, κυκλοθυμικότητα. Εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή μιλούμε και για ψυχολογία, μιλούμε για θεολογία, μιλούμε για φιλοσοφία, για θέματα τα οποία είναι διαχρονικά και μας βοηθούν και ο χρόνος και ο Πλοτίνος, που μίλησε μέσα από τα 54 αυτά δοκιμιά του, μέσα σε πλήγλωση εδώ, μιλάω σε ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό ουσιαστικά βιβλίο για τη σχέση της σιωπής και της φύσεως. Τι υπάρχει στη φύση, πάμε στη φύση. Πολλές φορές και αναζητούμε τι βρίσκουμε. Λέει και ο Ψαλμωδός ότι μέσα τα δημιούργησες, Θεέ μου, μέσα σε μια τάξη, μέσα σε μια ομορφιά, μέσα σε κάλους. Οι πολλές εκπομπές αναζητούν το κακό, το σκοτάδι. Εμείς εδώ με τον κύριο Ατζακλή, συνοδοιπόρο, το γιατρό της Γενικής Ιατρικής, αναζητούμε την ομορφιά, το κάλος. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Αριστοτέλη, βλέπουμε τον Σωκράτη, που είπε ο Σωκράτης στην Απολογία του Πλάτωνα, ότι εγώ, λέει, θα φύγω και ουσιαστικά θα παραμείνετε, λέει, κοιμισμένοι, τον βλέπουμε τώρα, εάν δεν σταλτεί κάποιος άλλος άνθρωπος να σας βγάλει από αυτό το οποίο. Και εννοούσε το Χριστό. Ναι, αυτό το οποίο ευρίσκεστε. Βλέπουμε λοιπόν και έχουμε δει και τον Πυθαγόρα που είπατε νωρίτερα, που μίλησε ο Ηράκλητος, υπάρχει θησαυρός της φιλοσοφίας. Μάλιστα. Εδώ αυτό προσπαθούμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την ιστορία, τι θέλετε? Α, ναι, να πω μια ιστορία. Ναι, ναι, για να ακούσουμε λίγο την ιστορία σας. Εκείνη την ιστορία με τη Σοφία την είπαμε τρεις φορές, μας λένε να την ξαναπούμε. Δεν γίνεται κι άλλη φορά. Θα περάσει καιρό, θα την πούμε πάλι. Μπράβο, ναι.
Κάποιοι δεν την ακούνε βέβαια, ας την πούνε εκείνοι που την ακούσαν, ας την πούνε σε εκείνους που δεν την άκουσαν. Λοιπόν. Στο Ρέθυμνο ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ναι. 20 χρόνια μετά τον πόλεμο, πήγε εκεί στο Ρέθυμνο για να βρει το γερμανικό νεκροταφείο που είχε τον αδελφό του σκοτωμένο. Όπως ξέρετε, στον πόλεμο είχαν πέσει Γερμανοί παιδιά, μεταξύ 20 και 37 ετών, έτσι ήταν οι περισσότεροι, κάτι τεράστιους ψηλούς γιγαντώσιμους Γερμανούς είχαν ρίξει τα αεροπλάνα τότε στο Άδελε για να πολεμήσουν, να πάνε μάλλον να μπορέσουν να κάνουν, ναι, ένα προγεφύρωμα για να πάνε οι Γερμανοί κάτω για τα πετρέλαια. Τα ξέρουν οι παλιοί που ξέρουν τον πόλεμο πώς είχε γίνει κλπ. Και δεν υπήρχε τότε στρατός να τους αντιμετωπίσει. Οι περισσότεροι κριτικοί βγήκανε με τσάπες, με πέτρες και με αυτά. Την ώρα που ήταν οι Γερμανοί λίγο ζαλισμένοι, γιατί τότε τα αεροπλάνα δεν, και τα αλεξίπεδα δεν ήταν στην τελειότητα που είναι σήμερα που κατεβαίνεις και είσαι εντάξει. Πέφτανε λίγο και μπορεί να χτυπάγανε κανένα χέρι, κανένα πόδι, αυτά ζαλιζόντουσαν κλπ. Ναι, ναι. Και δυστυχώς εκεί πέρα γίνανε μάχες επί τόπου που σκοτώσανε πολλούς Γερμανούς. Πάρα πολλούς. 2.000 πέσανε, οι μισοί και παραπάνω σκοτωθήκανε. Τι να πω. Αυτά έχει ο πόλεμος, δυστυχώς. Πήγε λοιπόν, βρήκε στο Ρέθυμνο το νεκροταφείο εκεί, από τους σκοτωμένους του Άδελε, που ήξερε ότι είναι και ο αδερφός του μέσα σε αυτούς, και ήθελε να βρει τον τάφο του. Ναι. Ψάχνοντας τον τάφο λοιπόν, είδε μια γυναίκα εκεί μέσα στο νεκροταφείο. Υπέθεσε ότι είναι Γερμανίδα και τη ρώτησε, λέει, συγγνώμη, λέει, μήπως είστε Γερμανίδα. Σε γερμανικό νεκροταφείο μέσα ήταν. Και λέει η γυναίκα αυτή, όχι παιδί μου, εγώ είμαι Ελληνίδα, μια κριτικιά ήταν. Λέει, και τι ζητάτε, λέμε, στο γερμανικό νεκροταφείο. Ανάβετε τα κεράκια, λέει, ανάβετε τα καντήλια των Γερμανών. Ναι, λέει αυτή. Πού να καταλάβεις, παιδάκι μου, του λέει, εσύ. Ναι. Εσύ δεν είσαι μάνα, του λέει, για να καταλάβεις. Εγώ ανάβω το κεράκι και το καντιλάκι του Γερμανού παιδιού που σκοτώθηκε εδώ, γιατί ξέρω ότι στη Γερμανία που σκοτώθηκε το παιδί μου υπάρχει μια άλλη μάνα που εκεί ανάβει το κεράκι ή το καντιλάκι του δικού μου παιδιού. Ο Γερμανός συγκινήθηκε και έκλαψε, την κοίταγε καλά-καλά και δεν πίστευε αυτά που άκουγε. Και όταν πήγε στη Γερμανία πίσω, έγραφε στην εφημερίδα του, αυτό το πράγμα μόνο μια ορθόδοξη Ελληνίδα θα μπορούσε να το πει. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι λαοί, κύριε Φουντουλάκη, δεν έχουν κακίες μεταξύ τους, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Ο γερμανικός λαός, μάλιστα, εκτιμάει και αγαπάει τους τον ελληνικό λαό. Αλλά είναι οι πολιτικοί στη μέση, είναι αυτοί που μας ανακατεύουν και μας λένε μας χρωστάτε, σας δίνουμε, σας πληρώνουμε, μας πληρώνετε κλπ. Και δημιουργούν αυτές τις αντιπάθειες. Βέβαια. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Ναι, κύριε Τζακλή, συνεχίζουμε την εκπομπή. Επίσης, όποιος θέλει να προβάλλει τις ιδέες, τα έργα και τις σκέψεις του, μπορεί να το κάνει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Τζακλής έχει φτιάξει ωραία DVD με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πολλά χρόνια μάχεται σε αυτά τα θέματα. Είδατε που λένε οι μπάμπουτσκα. Ναι, και μπορείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι, κύριε Τζακλή, σας ακούμε. Λένε ότι η μπάμπουτσκα, δηλαδή η γιαγιά των Ρώσων, κράτησε τη ρώσικη θρησκεία. Ναι, ναι. Έλεγε στα παιδάκια της ότι υπάρχει Θεός. Μην σας λένε στο σχολείο ότι δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχει Παναγία κλπ. Να σας δείξω τις εικονίτσες σας κλπ. Και τα παιδάκια, να πούμε, άκουγαν περισσότερο τη γιαγιά τους παρά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Γιατί η γιαγιά τα αγαπάει και όποιος αγαπάει περνάει και τα μηνύματα του πιο εύκολα. Έτσι. Με την αγάπη περνάνε τα μηνύματα. Με το γάλα, το μητρικό περνάνε τα μηνύματα. Λοιπόν, και κρατήθηκε ολόκληρη Ρωσία από την μπάμπουτσκα, λέει ο Σολτζενίτσιν. Από την μπάμπουτσκα, τη γιαγιά εκείνη η οποία έλεγε τα παραμυθάκια και πέρανε και τη θρησκεία στο αίμα των παιδιών σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Και μετά τα μπάμπουτσκα είχε και ο Κορμπατζόφ. Είχε μια γιαγιά πιστή, λέει, η οποία τον πήγαινε στην εκκλησία, ο Κορμπατζόφ. Και πολλούς άλλους ανθρώπους, δηλαδή, όχι μόνο τον Κορμπατζόφ. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι γιαγιές δεν λείπουν σε όλο τον κόσμο, και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Οι ελληνικές γιαγιές, λοιπόν, οι Ελληνίδες γιαγιές, λοιπόν. Ήταν αυτές οι οποίες διέδιδαν τον χριστιανισμό πάντοτε στα παιδιά, στα μικρά και τα πέρα. Ουσιαστικά η συνοχή της κοινωνίας έχει να κάνει με τη συνοχή της οικογένειας. Λοιπόν, και μια μέρα μια γιαγιά αυτή εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο πήρε το λιβανιστήρι και άρχισε να λιβανίζει. Λιβάνισε το σπίτι, λιβάνισε το μηχανάκι που είχε αυτός, που δεν έπαιρνε μπροστά, λιβάνισε από εδώ, λιβάνισε από εκεί και στο τέλος έκανε κάτι. Λιβάνιζε τον κάμπο έτσι στον αέρα, έριχνε στον ορίζοντα, λιβάνιζε τον ορίζοντα. Και τη λέει ο εγγονός της, βρήκε γιαγιά. Εντάξει, το μηχανάκι που το λιβάνισε, εντάξει. Τις εικόνες της λιβάνισες. Εκεί τώρα τι λιβάνιζες, το άπειρο, λέει, λιβάνιζες. Και λέει, παιδάκι μου, δεν λιβάνιζω το άπειρο. Λιβανίζω τα παιδιά απέναντι στα σύνορα που φυλάνε σκοπιά. Αυτά λιβανίζω, λέει. Δηλαδή, η γιαγιά ήταν τόσο προχωρημένη στο μυαλό που έβλεπε άλλα πράγματα που εμείς δεν τα βλέπαμε. Λιβάνιζε τα σύνορα, τα παιδιά που φυλάνε σκοπιά.
τόσο πολύ. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Είναι μια ενότητα η Ορθοδοξία. Είναι μια ψυχή η Ορθοδοξία. Πρέπει, είδες, ο Χριστός που λέει να γίνουμε ένα. Άμα γίνουμε ένα, λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν θα υπάρχουν ούτε πόλεμοι, ούτε ανεβοκατεβάζοντας την πολιτική, ούτε δυστυχίες, ούτε αυτοκτονίες. Άρα αυτό είναι το παθούμενο. Μα ουσιαστικά είναι και το κάλεσμα της εκπομπής σας, κυρία Τσακλή. Μπορείτε να προβάλλετε τις σκέψεις, την εργασία σας, τις ιδέες σας μέσα από αυτήν την εκπομπή. Αυτό που αισθάνεστε, μας βρίσκουν πολλοί φίλοι της εκπομπής πολλές φορές και μας ρωτούν για να δώσουμε κάποια δώρα. Εμείς το κάνουμε και δίνουμε δωρεάν βιβλία. Λέμε επίσης ότι το Άρτος και Μέλη, που το είδαμε πριν από λίγο στο διάλειμμα, δίνει εκπτώσεις. Κάνει μια έκπτωση στους φίλους που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή. Και θέλουμε όμως να εξαπλωθούμε. Θέλουμε να στείλουμε την κάμερα της εκπομπής παντού και να παρουσιάσουμε και άλλες εκδηλώσεις, να παρουσιάσουμε και άλλα καταστήματα, να δείξουμε πράγματα για να δούμε ότι ενδιαφερόμαστε και για το σώμα και για την ύλη, αλλά παράλληλα και για την ψυχή. Επίσης, όλα αυτά τα βιβλία τα οποία βλέπετε, τα οποία έχω συγγράψει, παράλληλα δίδονται και δώρα για τους φίλους που ενδιαφέρονται για τα θέματα της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Μιλάμε σήμερα Πλάτωνος Αριστοτέλης. Αναφέρομαι στο βιβλίο μου αυτό που είδαμε και νωρίτερα, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, για διάφορους ναούς, μοναστήρια που έχουν στον Άρτικα, έχουν στον Άρτικά τους, έχουν τοιχογραφίες μεγάλων φιλοσόφων. Και επίσης στο Άγιο Όρος, έχω εδώ ένα απόσπασμα, που στο Άγιο Όρος, στη Μονή Δοχειαρίου, υπάρχουν οι προφητείες της Ήβυλλας, της Ιέριας του Απόλλωνα. Που... Για τον Ιησού. Ναι, το Ιησού. Και εσείς το αναφέρετε πολλές φορές. Ναι, το αναφέρω, ναι. Δεν ξέρω, το έχετε και εσείς στα βιβλία σας αυτό. Βεβαίως. Για πείτε μας δύο λόγια, γιατί ρωτάει κάποιος φίλος που είπα για τη Σύβυλλα. Είπε κάποτε η Σύβυλλα ότι εμάς θα μας καταργήσει ένα παιδί Εβραίων. Πες Εβραίων, καταργεί εμάς κλπ. Παυγάν λαλαίωσαν του Απόλλωνα, ναι. Εκεί πολλόκληρο ολογύριο δηλαδή, ότι θα σταματήσει να ρέει η ξεπηδούσα, πώς να το πούμε. Ναι. Ναι, ο καταράχτης αυτός της φωνής του Απόλλωνα θα σταματήσει να ρέει πια, θα στερέψει η φωνή του. Ναι, ναι. Διότι ένα παιδί Εβραίων μας καλεί η σιωπή. Ναι. Λοιπόν, είναι πνευματικά πράγματα αυτά, τα οποία έχουν ελεγχθεί από τις Σύβυλλες, οι οποίες είπαν και το όνομα του αυτού του Χριστού θα έχει τρία φωνήματα και δύο σύμφωνα. Ιησούς, Ιησούς. Βεβαίως. Υπάρχουν τα χειρόγραφα. Γενικότερα υπάρχει. Τέσσερα φωνήματα και δύο σύμφωνα. Τέσσερα φωνήματα και δύο σύμφωνα. Ή όμικρον ύψιλον και σε δύο σίγμα. Δηλαδή το όνομά του το μαντέψανε οι Σύβυλλες. Μάλλον του το έδωσε ο Θεός να το μαντέψουν και είπαν και το άθροισμα του ονόματος θα βγάζει τον αριθμό 888. Διότι μην ξεχνάτε τότε δεν είχαν αραβικούς αριθμούς όπως έχουμε εμείς, αλλά είχαν γράμματα. Είχαν γράμματα, ναι. Λοιπόν, τα είπαν αυτά. Ήθελα να πω προηγουμένως ότι έχουμε πολλές φορές στην ιστορία να κλονίζεται η Ορθοδοξία, όπως και σήμερα, να κλονίζεται, αλλά να μην καταβυθίζεται, διότι είναι θείο καθίδρυμα η Ορθοδοξία και ποτέ, ποτέ δεν γκρεμίστηκε, δεν χάθηκε τελείως. Έκανε βουτιές μες στο νερό, μπήκε μέχρι κάτω, ξαναβγήκε κλπ. Έτσι θα γίνει και τώρα. Θα κλειδωνιστεί, αλλά θα ξαναβγεί στην επιφάνεια, διότι είναι σαν την κυβωτό του Νόα, που επιπλέει πάντοτε. Η Ορθοδοξία δεν θα βυθιστεί ποτέ. Θα δούμε σκαμπανεβάσματα αυτόν τον αιώνα, αλλά να ξέρετε ότι τα μεγάλα και σπουδαία πράγματα της Ορθοδοξίας θα ξαναβγούν στην επιφάνεια. Βεβαίως. Εξάλλου, η φιλοσοφία μας παρακινεί και ο Πλωτίνος για την ομοίωση του ανθρώπου με το Θεό. Ένα σημείο πρέπει να δούμε. Μιλάει για την ψυχή του ανθρώπου, την ψυχή που βρίσκεται στο σύμπαν και την ψυχή που βρίσκεται μέσα στη φύση. Και επίσης, κυρία Τζακλή, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι η φιλοσοφία μιλάει για την νοσταλγία του ανθρώπου να επανέλθει στην αρχαίγονη πατρίδα του. Αυτό που είπε και ο Απόστολος Παύλος. Όχι μόνο στην αρχαίγονη πατρίδα. Δεν θα πάμε τώρα στον παράδεισο. Θα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, ακόμα ψηλότερα από τον παράδεισο. Ναι. Θα πάμε εκεί που βρίσκεται ο Χριστός. Δηλαδή κάτω από το θρόνο του Θεού θα βρισκόμαστε. Και... Εάν βέβαια μπορέσουμε έτσι. Βεβαίως. Εάν κρίνει ο Θεός ότι είμαστε κατάλληλοι. Γιατί εμείς μπορεί να λέμε ότι για τον εαυτό μας είμαστε κατάλληλοι, αλλά την τελευταία λέξη θα την πει ο Θεός. Εξάλλου και να δούμε και τον έρωτα του ανθρώπου. Όπως περιγράφει στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, ο έρωτας του ανθρώπου. Όσο περισσότερο αναζητούμε τον Θεό, αυτό που μας προτρέπει και η φιλοσοφία αλλά και η θεολογία, θα πρέπει, όπως είδαμε και στο βίντεο, ουσιαστικά δεν ξέρω αν το έχουμε δυνατότητα να το δούμε πάλι για το Άγιο Φως, όπου θα δούμε την. Ένα ζωντανό θαύμα της Ορθοδοξίας, όπου και εκεί υπάρχει πίστη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται να ακουμπήσουν, φοβούμαι ότι θα καούν. Υπάρχουν όμως πολλοί, όπως είδαμε και θα δούμε και σε λίγο στο βίντεο, που το βάζουν επάνω τους. Άρα είναι η πίστη του ανθρώπου, έρωτας
για το αγαθό. Ο έρωτας της ψυχής του ανθρώπου. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Όλου του είναι του, το βλέπουμε πάλι, κυρία Τσακλή, με τον ίδιο το Θεό. Πρέπει να προσέχουμε εμείς στο νου, τα συναισθήματα και η συνείδησή μας. Ξέρετε, πολλές φορές παίζει σημαντικό ρόλο, κυρία Τσακλή και κυρίες και κύριοι, η συνείδηση του ανθρώπου. Εμείς προσπαθούμε, κάνουμε πράγματα και αν στη σημερινή εποχή υπάρχει και παντού υπάρχει το κακό ή και ουσιαστικά βλέπουμε να κυκλοφορεί παντού το κακό, εμείς όμως προσπαθούμε έχοντας πάντα σαν οδηγό συνείδησή μας και τον ίδιο το Θεό και όχι το τι γίνεται γύρω μας. Ναι, κυρία Τσακλή. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε το Ευαγγέλιο. Ναι, σε ένα λεπτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε το Ευαγγέλιο, μας αναλύσετε ναι. Όπως εδώ κάνετε κάθε εβδομάδα. Να επαναλάβω ότι για όσους θέλουν κάποια δώρα μπορούν να το κάνουν τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Βλέπουμε και τα βιβλία τα οποία εγώ έχω συγγράψει και πάνω σε τα βιβλία αυτά δίνουμε και άλλα δώρα και άλλες εικόνες. Βλέπουμε αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία. Μιλήσαμε σήμερα για τους φιλοσόφους που έχουν μιλήσει για τις αρετές, τον Πλοτίνο, τον Πλάτωνα. Στην πολιτεία του Πλάτωνα υπάρχει μια προφητεία για τον Ιησού Χριστό που λέει ότι που περιγράφει όλα αυτά τα οποία υπέστη ο Θεάνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του. Λέει στην αρχή της προφητείας αυτής που είναι στην πολιτεία του Πλάτωνα, θα απογυμνωθεί απόλαυτος δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στη συμπεριφορά που επικρατούσε εκείνη τη χρονική στιγμή. Όλα αυτά στην πολιτεία του Πλάτωνα και άλλες προφητείες υπάρχουν, του Προμηθέα του Δεσμότη, του Προμηθέα Δεσμότης του Εσχύλου. Ναι, αυτό είναι φοβερή προφητεία. Είναι πολύ καλή προφητεία αυτή, κυρία Τσακλή. Και όποιος επιθυμεί, θα μας πείτε μισό λεπτό την προφητεία, και όποιος επιθυμεί μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τις εκτόσεις που κάνει το αρθροσαυλαστή, ο Άρτος Κεμέλη, και αν θέλετε να προβάλλετε ό,τι σκέπτεστε. Μπορείτε να το κάνετε τώρα. Αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό μας κέντρο υπάρχουν πολλοί φίλοι που, όπως μας ενημερώνουν, ζητούν ναι. Και θέλουν να πούν και να προβάλλουν τις σκέψεις τους. Ναι. Όπως ο Προμηθέας ήθελε να κάνει καλό στους ανθρώπους και τιμωρήθηκε, έτσι και ο Χριστός ήθελε να κάνει καλό στους ανθρώπους και υπέστη και αυτός μεγάλες τιμωρίες από τους ίδιους τους ανθρώπους όμως. Γιατί έπρεπε να νικήσει το θάνατο, τον Άδη και τον Σατανά. Αυτοί ήταν οι τρεις μεγάλοι εχθροί του ανθρώπου. Και νικώντας τους αυτούς, νικώντας κυρίως το θάνατο, μας δίνει την αθανασία ο Χριστός. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούμε, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, λέει το κείμενό μας, έτσι. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα, να το σκεφτούμε, ότι δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Ο θάνατος είναι μια μετάβαση από έναν κόσμο στον άλλο κόσμο. Γι' αυτό λέμε ότι κοιμήθηκε αυτός ο Χριστός. Ναι, είναι αυτό που λέμε κοιμήθηκε. Αλλά ξέρετε και η σύγχρονη φυσική τώρα τι λέει, μιλάει για παράλληλα σύμπαντα. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, όπως έχουμε τις συχνότητες τηλεοράσεις που περνάνε από εδώ και πηγαίνουν στα διάφορα μέρη, στα διάφορα σημεία και μαζεύονται εκεί από τις κεραίες κλπ. Μπορεί να υπάρχει ένα άλλο σύμπαν το οποίο εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε, έχει μια άλλη διάσταση, μια άλλη χωρητικότητα, την οποία εμείς δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Υπάρχουν, ξέρετε, κάτι εικόνες, έχουν βγάλει τώρα τελευταίες, οι οποίες δεν μου πολύ αρέσουν εμένα, αλλά υπάρχουν. Που, αν την κάνεις έτσι, βλέπεις τον Χριστό. Αν την κάνεις έτσι λίγο, βλέπεις την Παναγία. Αν την κάνεις έτσι, βλέπεις κάτι άλλο. Ναι, ξέρετε, σε γνωρίζω τις εικόνες. Ναι, 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 είναι κάπως, έχουν βγάλει έτσι με τα... Πώς έχουν βγάλει. Λοιπόν, σε ένα φύλλο δηλαδή, σου παρουσιάζει δύο πράγματα. Σου παρέζει για τον Χριστό και την Παναγία. Έτσι, φανταστείτε ότι σε μια διάσταση μπορεί να υπάρχουν δύο διαστάσεις μέσα και να μην τις βλέπουμε. Γι' αυτό τα μυστήρια του κόσμου αυτού θα γίνουν φανερά μόνο εφόσον θα πάμε κοντά στο Θεό να μας τα ερμηνεύσει και να μας τα εξηγήσει. Όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούμε. Άλλοι θα κατηγορηθούν μετά την Ανάστασή τους και άλλοι θα πάνε κοντά στο Θεό. Είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάσαμε στην εποχή του. Όταν αρχίζει το Τριώδιο, έχουμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και λέει πως θα βάλω τους ανθρώπους όπως βάζει ο βοσκός τα πρόβατα και τα ερήφια. Από δεξιά του θα βάλει τα πρόβατα, από τα αριστερά τα ερήφια. Αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση. Η κόλαση δεν αντέχεται, αγαπητοί φίλοι, διότι ο δαίμονας δεν έχει τίποτα το καλό να μας δώσει. Όλα τα κακά υπάρχουν εκεί. Σκοτάδι, βρώμα, τύψεις, ενοχές, τύψεις, ψέματα, κακία, μίσος, συκοφάντηση και αυτά που δεν αρέσουν δηλαδή κανονικά σε έναν άνθρωπο νορμάλ. Αν είναι διαστραμμένος ο άνθρωπος, μπορεί να τα αρέσουν και αυτά, δεν ξέρω τι να πω. Ακούσαμε τώρα ότι έχουν νόμους, κάνουν νόμους στη Γερμανία περί κτηνοβασίας κλπ. Είναι πράγματα τώρα αυτά και θέλουμε να μπούμε και στην Ευρώπη, να φύγουμε από την Ευρώπη. Εκεί είναι διαστροφή, εκεί είναι Σόδομα και Γόμορα. Τέλος πάντων.
Ναι, λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πράγματα. Ναι. Εμείς εδώ λέμε ότι όσοι θέλουν και ατζαντή, ναι, να έρθουν στο να κείμενο. Στηρίξουν την προσπάθεια. Ναι. Ας έρθουμε λοιπόν στο κείμενο. Στο κείμενο του Ευαγγελίου. Κεφάλαιο, ναι, κάπα. 20ο κεφάλαιο και στίχος 24 με 31. Να πούμε ότι λίγο πριν το διαβάσουμε αυτό, ο Κύριος δίνει εξουσία. Μπαίνει μέσα στα κεκλεισμένα δώματα, κλειστές οι πόρτες και μπαίνει μέσα. Πώς μπήκε, κύριε Φρουντουλάκη, εφόσον το σώμα αυτό εμποδίζει και δεν μπορεί να περάσει μέσα από πόρτες. Ναι. Άρα είχε ένα άλλο σώμα, έτσι. Είχε ένα άλλο σώμα. Να το πρώτο ενδεικτικό, ότι υπάρχουν σώματα τα οποία περνάνε μέσα από τείχους. Εμείς δεν έχουμε τέτοια σώματα. Και επειδή δεν έχουμε, λέμε δεν υπάρχουν. Όχι, να μην το πούμε αυτό. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν τέτοια σώματα. Να, εδώ λέει ότι το σώμα του Κυρίου περνούσε μέσα από τους τείχους. Ένα το κρατούμενο. Και τους είπε, σε όποιον συγχωρείται, τις αμαρτίες είναι συγχωρεμένες. Εδώ δίνει εξουσία στους μαθητές και αυτή την εξουσία δια της χειροτονίας τη μεταβιβάζουν στους επισκόπους και στους ιερείς να εξομολογούν τους ανθρώπους και να συγχωρούν αμαρτίες. Όχι οι ίδιοι, ο Θεός μέσω αυτών. Ο Θωμάς όμως ήταν ένας από τους 12 που λέγεται Ελληνιστή Δίδυμος και δεν ήταν εκεί όταν ήρθε ο Χριστός. Του τον περιέγραψαν δηλαδή. Του είπαν ότι είδαμε τον Κύριο. 11 μαθητές λένε στον Θωμά, είδαμε τον Κύριο. Και αυτός μου τρώνει, βάζω δικά μου λόγια αυτή τη στιγμή, και τους λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα να είδατε εσείς τον Χριστό. Πώς τον είδατε, αφού ο Χριστός πέθανε. Και του λένε βρε Θωμά, τον είδαμε με τα μάτια μας. Έφαγε κιόλας μπροστά μας, μιλήσαμε, ναι, τον ακουμπήσαμε, είδαμε τις πληγές του, είδαμε τις σουλές που είχαν αφήσει τα καρφιά στα χέρια του. Και ο Θωμάς λοιπόν τότε βγάζει μια απόφαση και τους λέει, για να σταματήσει τη συζήτηση, εάν δεν δω με τα μάτια μου και με τα χέρια μου δεν βάλω τα δάχτυλά μου στα αποτυπώματα τους τύπους των ύλων, έχει μείνει και κλασικό, ναι, οι τύποι των ύλων, να βάλω τα χέρια μου στους τύπους των ύλων. Οι τύποι των ύλων θα πει οι τύποι των καρφιών, τα αποτυπώματα από τα καρφιά. Και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά, δεν θα πιστέψω. Ήθελε και την πλευρά, όχι μόνο τα χέρια, ήθελε και την πλευρά ο Θωμάς. Μετά λοιπόν από 8 ημέρες που ήσαν οι μαθητές πάλι συγκεντρωμένοι εκεί, έρχεται ο Ιησούς και κλεισμένων των θυρών. Ακόμα τώρα ο Ιησούς τους είχε πει ότι θα τους ξαναεπισκεφτεί για να τους πει τι θα κάνουν. Γιατί θα ερχόταν η Πεντηκοστή και έπρεπε να είναι εκεί όλοι μαζί. 500 άτομα ήταν στην Πεντηκοστή για να πάρουν το Άγιο Πνεύμα. Με το Άγιο Πνεύμα αυτό θα έκαναν όλη αυτή τη διαδρομή, την τεράστια που έκαναν σε όλο τον κόσμο και δίδαξαν. Λοιπόν, μετά 8 ημέρες πάλι ήσαν οι μαθητές του Ιησού και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς και κλεισμένων των θυρών, όταν οι πόρτες ήταν κλειστές, και αφού στάθηκε στο μέσο, τους είπε: Ειρήνη μην. Βλέπετε, κύριε Φουντουλάκη, πόσες φορές λέει ο Χριστός ειρήνη μην. Γιατί, ναι, γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε άγχος, είμαστε ταραγμένοι. Ο Θεός μας δίνει μια εσωτερική ειρήνη, αγαπητοί φίλοι, την εσωτερική ειρήνη της ψυχής. Όποιος πιστέψει στον Χριστό παίρνει και αυτή την ειρήνη. Αυτή την ειρήνη δεν μπορούν να τη δώσουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορούν να τη δώσουν τα λεφτά. Δεν μπορεί να του δώσουν οι σπουδές, ναι, δεν μπορεί να του δώσει τίποτα αυτή την ψυχική ειρήνη. Γι' αυτό και βλέπετε άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι καλευαλμένοι, πλούσιοι κλπ. Το ένα το άλλο, δεν είναι ευχαριστημένοι και δεν είναι ειρηνικοί, γιατί δεν έχουν του Χριστού την ειρήνη, η οποία έχει άλλη ποιοτική διαφορά από αυτή την ειρήνη που μας δίνει η κλειστή πόρτα και η φρουρή και οι μπάντεγκαρτς και όλοι αυτοί. Αυτή μας δίνει μια πλασματική ειρήνη. Ενώ η ειρήνη του Χριστού είναι, ξεπερνάει όλα τα σύνορα. Δεν φοβάσαι ούτε το μαχαίρι, ούτε τη φωτιά, ούτε τη σκοφαντία, ούτε τίποτα. Ειρήνη μην, λοιπόν, τους λέει και έπειτα λέει στο Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ. Ο Θωμάς, καταλαβαίνετε τώρα ότι δέθηκε κόμπος. Μόλις του είπε ο Χριστός, έλα εδώ, σου λέει, κατάλαβα ότι εγώ δεν πιστεύω και τώρα τι θα είναι το επακόλουθο. Αλλά με επίκεια του φέρε το Χριστός, θα δείτε. Φέρε το δάχτυλό σου εδώ, Θωμά, του λέει. Και κοίταξε και δες τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το στην πλευρά μου, εκεί που τρυπήθηκε από τη λόγχη. Και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Ναι. Αυτή ήταν η όλη επίπληξή του. Δεν του είπε, δεν κάνεις για μαθητής μου. Δεν έπρεπε εσύ να πεις ότι, ξέρω εγώ, να αμφισβητήσεις εμένα, ναι, ποιος είσαι εσύ που θα αμφισβητήσεις. Τίποτα από όλα αυτά. Απλώς τον έβαλε να τα δει όπως ήθελε. Και ναι, πήγε λοιπόν, από ό,τι λένε ο Θωμάς, δεν τον άγγιξε. Ντράπηκε να βάλει τα χέρια του. Μόλις είδε την πλευρά και τα δάχτυλά του, τους τύπους των ύλων, τα αποτυπώματα δηλαδή, τις σουλές που είχε από τα καρφιά, που οπωσδήποτε οι ουλές, κύριε Φουντουλάκη, χρειάζονται ένα διάστημα για να γίνουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνονται οι ουλές μέσα σε μια εβδομάδα, ναι, ούτε σε μια μέρα. Έτσι. Θέλουν καιρό. Οι ουλές θέλουν. Εάν σου τρυπήσει κανείς το χέρι με ένα καρφί, ιατρικά αποδεδειγμένο, θα θέλει τουλάχιστον 2 μήνες για να γίνει η επούλωση με φάρμακα. Και με φάρμακα κιόλας και 2 μήνες για να μην φαίνεται. Να φαίνεται μόνο μια ουλή. Μια ουλή. Μάλιστα. Λοιπόν,
Φέρε τα χέρια σου και βάλε τα και στην πλευρά μου και μην γίνεσαι πιστός αλάβης. Και ο Θωμάς αποκρίθηκε και είπε: Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μάλιστα η εικόνα τον έχει ότι γονατίζει μπροστά στον Χριστό. Γονατίζει μπροστά στον Χριστό και του λέει αυτά τα λόγια: Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και ο Θωμάς απεκρίθηκε: Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει σε αυτόν ο Ιησούς: Πίστεψες επειδή με είδες. Μακάρι είναι αυτοί που δεν με είδαν και πίστεψαν. Δεν μου λέτε όλες οι επερχόμενες γενιές μετά τον Χριστό. 2.000 χρόνια τώρα. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι πίστεψαν τον Χριστό και δεν τον είδαν. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να τον ειδήσεις κάθε φορά τον Χριστό. Δεν είναι ο Χριστός και ένα καθημερινό θέαμα να πηγαίνουμε κάπου να τον ευλέπουμε. Τον ευλέπουμε μέσα στην ψυχή μας. Στον καθρέφτη του νου μας και της ψυχής μας. Και ανάλογα με την πίστη στην οποία ανέβαινε. Ανάλογα με την πίστη. Λοιπόν, η πίστη γίνεται διακοής σε εμάς από τότε που φύγει ο Χριστός. Γίνεται διακοής. Γίνεται με τα Ευαγγέλια. Που αν είσαι πραγματικά έξυπνος, ευφυής άνθρωπος, από μόνο τα Ευαγγέλια, το Στογεύσκι λέει, από μόνο τα Ευαγγέλια να διαβάσεις, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι γραμμένα από ανθρώπους. Δεν γράφουν έτσι οι άνθρωποι. Ποιος το λέει? Ο Στογεύσκι, ο οποίος είναι από τους υπαριθμών μέσα στους τρεις μεγαλύτερους συγγραφείς του κόσμου, των αιώνων. Έτσι θεωρείται ένας από τους τρεις καλύτερους συγγραφείς των αιώνων, ο Στογεύσκι. Αυτός λοιπόν λέει ότι δεν συνηθίζεται να γράφουν έτσι οι άνθρωποι, αλλά αυτά τα γραπτά. Δεν είναι ανθρώπινα, είναι υπεράνθρωπα. Είναι του Θεού γραπτά, τα οποία τα έγραψε μέσω των Αποστόλων. Επειδή θέλουμε ένα δίλεπτο, κυρία Τζαγλία, να κλείσουμε. Ένα δίλεπτο. Πείτε μας ένα έτσι, δύο λόγια, ένα συμπέρασμα, για να κλείσουμε. Όσοι δεν είδαν και πίστεψαν, άκουσαν και ενόησαν και φαντάστηκαν τον Θεό και τον πίστεψαν, ναι. Και είπαν ο Κύριος μου και ο Θεός μου, αυτή είναι καλύτερη από τον Θωμά και το βεβαιώνει ο Κύριος. Υπάρχει ο νους. Ο Θαλής ομιλήσεως, βλέποντας τους αστέρες γύρω-γύρω. Δεν έβλεπε ένα αστέρα που ήταν στο κέντρο, αλλά τον εσυμπέρανε από τι? Από την εμφάνιση των άλλων και από τις δυνάμεις και τις κινήσεις που κάνανε οι άλλοι. Δηλαδή, ο νους βλέπει, δεν βλέπουν τα μάτια, έναν αστέρα που δεν τον έβλεπε ο Θαλής ο Μιλήσιος, στο σύμπλεγμα του Συρίου, εκεί στο σύμπλεγμα των αστέρων, ναι. Του Συρίου, είπε ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει ένα άστρο, ναι. Το οποίο είναι μεγάλο, αλλά είναι τόσο μακριά που δεν μπορούμε να το δούμε. Και πράγματι με το τηλεσκόπιο φάνηκε αυτό το άστρο. Φάνηκε αυτό. Αλλά πώς το έβγαλε? Το έβγαλε με τα συμπεράσματα του μυαλού. Ήταν πανέξυπνος άνθρωπος ο Θαλής. Γι' αυτό θέλω να πω κάτι ανάλογο. Και εμείς δεν είδαμε τον Χριστό και τον επιστέψαμε, γιατί η ψυχή μας μέσα τον εκατάλαβε. Έτσι. Αλλά δεν πέψτε μου κάτι. Εμείς πιστεύουμε τον πατέρα μας, τον οποίο δεν τον είδαμε, ιδίως όταν δημιουργούσε τον άνθρωπο, εμάς δηλαδή, δεν τον είδαμε. Ούτε τη μάνα μας την είδαμε την ώρα που συνελάμβανε, έτσι, τον εαυτό μας, εμάς. Το σπέρμα του πατέρα, δηλαδή. Την αδελφή μας δεν την είδαμε να βγαίνει από τη μάνα μας, τον αδελφό μας το ίδιο και το θείο μας και τη γιαγιά μας. Κι όμως, για αυτούς δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι είναι δικοί μας άνθρωποι, ναι. Έτσι. Επειδή μας αγαπάνε, επειδή έχουμε άλλα στοιχεία που καταλαβαίνουμε ότι είναι δικοί μας. Είναι δική μας η αδελφή. Έχουμε εμπιστοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτό θα πει πίστη. Πίστη θα πει έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Να είστε καλά και πείτε μια λέξη. Να υπάρχει και μια εμπιστοσύνη, ναι. Στην τράπεζα που κανείς, άμα δεν την είχε, δεν θα πήγε να βάλει τα λεφτά. Ωραία. Να είστε καλά και στους φίλους δηλαδή, κρατούν τα μυστικά μας, έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί η πίστη στο Θεό και τον Χριστό είναι τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει ένας άνθρωπος για να σωθεί. Καλά, κυρία Τζακλή. Αλλά να πω και δύο λόγια για τον Κολοκοτρώνη. Ναι, δύο λόγια γιατί με πιέζουν να κλείσουν. Είπε ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για να. Για την υπογραφή του και το πίστευε ο Κολοκοτρώνης αυτό. Και η πίστη αυτή του Κολοκοτρώνη, το Θεός έβαλε την υπογραφή, αυτή ήταν που μάζεψε τον κόσμο. Δεν το είπα αέρα, το πίστευε ο Κολοκοτρώνης. Αλλιώς, αν δεν το πίστευε, δεν θα μαζευόντουσαν γύρω. Η πίστη είναι αυτή που κάνει το θαύμα. Η πίστη. Επίσης, ο Κολοκοτρώνης είπε και τελειώνουμε: Όποιος δεν είναι Ορθόδοξος, δεν είναι και Έλληνας. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, εγώ και ο κύριος Φουντουλάκης, τα είπε ο Κολοκοτρώνης. Προσέξτε το. Όσοι δεν είναι Ορθόδοξοι. Δεν πρέπει, ναι. Να λέγονται και Έλληνες. Βλέπουμε ο γέρος του Μωριά. Και τα βιβλία τα οποία θέλετε... έχω συγγράψει, ναι. Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία, θέματα μυθολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, η έννοια της ψυχής και σώματος και ψυχής, η έννοια του χρόνου. Τέλος, φύση και σιωπή στο Πλωτίνο. Μιλήσαμε για Πλωτίνο σήμερα, γενεάτες, για αυτά που υπάρχουν μέσα στη φύση. Προβάλλετε τις σκέψεις, την εργασία σας, όλα τα, ό,τι θέλετε στο τηλέφωνο που είδατε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα το βλέπετε και τώρα. Προβάλλετε τις σκέψεις της εργασίας σας. Επίσης, κερδίστε δωρεάν βιβλία και αυτή τη στιγμή, αν πάρετε, κερδίσετε δωρεάν βιβλία, θα κερδίσετε έκπτωση από το ζαροπλαστείο Άρτους και Μέλη. Ό,τι θέλετε να προβάλλουμε, να καταδείξουμε, να αναδείξουμε.
σε αυτή την εκπομπή. Μπορούμε να συνεχίσουμε την επικοινωνία, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να αφήσετε τα στοιχεία σας και εμείς θα το παρουσιάσουμε μαζί με τον κύριο Τσακλή. Και να μην ξεχάσουμε κάτι ακόμα, κύριε Φουντουλάκη, να κλείσετε. Συγγνώμη που σας διάκοψα. Είμαστε τελείως αντιμετωπιστά. Μας ρωτάνε πολλές φορές. Είμαστε τελείως αντίθετοι με το να γίνει τζαμί στην Αθήνα ή οτιδήποτε πράγμα. Να είστε καλά, κύριε Τσακλή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Στο τηλέφωνο που είδατε, μπορείτε και τώρα ακόμα να κερδίσετε πολλά πλούσια δώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.